Τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση και μαζί σας και με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται από την πρώτη στιγμή με την ακροδεξιά στη χώρα και με τη Χρυσή Αυγή και με τα μορφώματα, τα ακροδεξιά μορφώματα, για το τι έχει φταίξει και σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που έχει πονέσει πάρα πολύ από τον ναζισμό, από τον φασισμό. Συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιου είδους κόμματα και μορφώματα στην κοινωνία μας. Αλλά δυστυχώς αυτές οι συζητήσεις φουντώνουν στο και πέντε πάντα. Δηλαδή τώρα στο και πέντε πάλι συζητάμε για το τι θα κάνουμε με τα ακροδεξιά μορφώματα. Έχετε δίκιο. Ξεκινώ δηλαδή από την τελευταία σας παρατήρηση. Αυτή τη συζήτηση θα έπρεπε να την έχουμε κάνει συντεταγμένα και χωρίς ακρότητες, ψυχραιμία τον Οκτώβριο του 20, μόλις δηλαδή είχε βγει η ετοιμιγορία του δικαστηρίου που είχε κρίνει την Χρυσή Αυγή ως εκδήλωση. Και τότε έπρεπε η ελληνική πολιτεία και κυρίως η κυβέρνηση, διότι εκείνη έχει και την ευθύνη να φέρει νομοθετικές πρωτοβουλίες πρωτίστως, να λάβει υπόψη της αυτή την καταδικαστική απόφαση και στη βάση αυτής της καταδικαστικής απόφασης, επιμένω σε αυτό, στη βάση αυτής της καταδικαστικής απόφασης να υπάρξουν όποιες πρωτοβουλίες δεν θα επιτρέπουν σε πρόσωπα ή συνδυασμούς με προηγούμενη καταδίκη για εγκληματική οργάνωση να μετέχουν στις εκλογές. Το λέω αυτό διότι και ο χρόνος της πρωτοβουλίας τώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, είναι τέτοιος ο χρόνος που δικαιολογημένα δημιουργεί σε πολλούς την αίσθηση ότι μπορεί να λειτουργήσει τελείως αντίστροφα, δηλαδή να δώσει μια επίφαση αντισυστημικότητας σε πρόσωπα του κοινού ποινικού δικαίου. Και να χρήσει ήρωες και κυνηγημένους κάποιους που δεν θα έπρεπε ούτε καν να ασχολούμαστε μαζί τους. Ακριβώς. Εξάλλου και μόνο το γεγονός ότι η πρωτοβουλία είναι νομοθετική για την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης έχει ονομαστεί πρωτοβουλία που αφορά τον Κασιδιάρη, δείχνει ακριβώς πώς μπορεί να φορτιστεί αυτή η συζήτηση. Σωστό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που πλήρωσε η ελληνική κοινωνία για 10 χρόνια περίπου ήταν η εγκληματική αμέλεια των αρχών και των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης, η αμεριμνησία και της πολιτικής τάξης, οι οποίες άφησαν χώρο και χρόνο σε μορφώματα ρατσιστικά εγκληματικά να δυναμώσουν και να αποκτήσουν αυτήν ακριβώς την επίφαση της αντισυστημικότητας που λέγαμε πριν, που γίνονται υποδοχής της λαϊκής οργής. Φοβάμαι ότι πρωτοβουλίες άκερες και με λάθος περιεχόμενο μπορεί να λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει πως δεν πιστεύω, πως δεν πιστεύουμε, πως όντως δεν μπορούν να βρίσκουν χώρο πρόσωπα, ξαναλέω, του κοινού ποινικού δικαίου που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για να παίρνουν μέρος στις εκλογές, δηλαδή να έχουμε μια δεύτερη φορά το ίδιο έργο, η εγκληματική οργάνωση να φοράει το μανδύα πολιτικού κόμματος. Όμως η βάση της συζήτησης πρέπει αυστηρά να είναι μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος, που σημαίνει να βασιστεί στην δικαστική απόφαση, στην καταδίκη, και να αφήσουν στην άκρη οποιασδήποτε σκέψεις για ποινικοποίηση είτε γενικώς άκρων, γιατί ακούγεται και αυτό, άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που είπε να κλείσουμε το δρόμο στους ολοκληρωτισμούς. Δεν είναι δουλειά κανενός άλλου πλην του ελληνικού λαού να κλείνει το δρόμο. Έργου να κλείσει το δρόμο στα κόμματα. Αλήθεια είναι. Ακριβώς. Και επίσης να μην δώσουμε και μια υπερεξουσία στη δικαστική εξουσία στον Άριο Πάγο να κάνει πολιτικό face control σε υποψήφιους και σε συνδυασμούς με βάση ιδεολογικά τους χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μετά το 1974 και λόγω της προηγούμενης ιστορίας της, που είναι μια πονεμένη ιστορία, ακολουθήσει και ορθά κατά τη γνώμη μου μια πολιτική που δεν θέτει εκτός νομιμότητας και εκλογικής διαδικασίας εύκολα πολιτικούς σχηματισμούς. Ζήσαμε τουλάχιστον 30 χρόνια στην Ελλάδα με κόμματα που είχαν απαγορευτεί να κατέβουν σε εκλογές και οι υποψήφοι τους ήταν ποινικό αδίκημα και μόνο το ότι δήλωναν ότι είναι μέλος του κόμματος και φυλακίζονταν γιατί ήταν μέλος του κόμματος, και από το 1975 και μετά είπαμε αυτό να το αλλάξουμε κάπως. Το ζήτημα είναι το εξής. Τι λάθος έχουμε κάνει? Θυμάμαι έξω από το εφετείο να είναι μαζεμένος κόσμος όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για την Χρυσή Αυγή ακριβώς. Κόσμος να πανηγυρίζει και πολλοί να λένε ότι να, η αρχή του τέλους της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.
Όχι, αλίμονο. Μακάρι να ήταν έτσι. Η ακροδεξιά είναι ένα μεγάλο, ευρύ, σύνθετο φαινόμενο. Η στροφή κοινωνιών ολόκληρων προς αντιδραστικές κατευθύνσεις δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, το γνωρίζετε. Απλώς στην Ελλάδα μετά το 2010 είχαμε κάτι εξαιρετικά σπάνιο, ήταν μάλλον μια από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που είχαμε τόσο βίαιη εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, να έχει μεγάλη δύναμη, να διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και να είναι στο κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η διαφορά, δηλαδή μια οργάνωση η οποία τις νύχτες έβγαινε παγανιά και χτυπούσε και σκότωνε και τις μέρες συμμετείχε σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο έδωσε τέλος στην ακροδεξιά. Απ' την άλλη, ήταν μια σημαντικότατη εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν ήταν αυτή η απόφαση του δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2020, αν δηλαδή δεν είχαν καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να εφησυχάσουμε, ούτε να αφήσουμε μόνο στη δικαιοσύνη την ευθύνη να αντιμετωπίζει τέτοια μορφώματα. Εξάλλου, η ελληνική δικαιοσύνη είχε και τις φωτεινές τις στιγμές, αλλά δυστυχώς υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις που δεν μπορεί να αναλάβει να σηκώσει αυτό το βάρος. Είναι και θέμα της κοινωνίας. Θα δούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Παπαδάκη το νομικό κομμάτι της ιστορίας που συζητάμε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Κοιτάξτε, χρειάζεται διαρκής εγρήγορση, χρειάζεται διαρκώς να προσπαθούμε να κόβουμε τις γέφυρες, να κόβουμε τις τάσεις διολίσθησης κομματιού της πολιτικής τάξης της χώρας προς τα ακροδεξιά. Τι θέλω να πω. Είναι λάθος να βαφτίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους, όσους θεωρούμε πολύ συντηρητικούς, να τους λέμε ακροδεξιούς. Και αυτό είναι ένα λάθος που η αριστερά το κάνει συχνά. Από την άλλη, βλέπει κανείς να υπάρχει και μια τάση, μια εφεκτικότητα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η συντηρητική παράταξη, η κλασική ευρωπαϊκή χριστιανοδημοκρατία να γέρνει προς τα ακροδεξιά. Και τώρα που είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, φοβάμαι ότι και πάλι θα δούμε, έτσι θα ακούσουμε μια ρητορική που σε θέματα όπως είναι αυτά που άπτονται της εθνικής ταυτότητας, ας πούμε της ελληνικότητας, των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, το μεταναστευτικό προσφυγικό κτλ. Θα δούμε κορώνες οι οποίες με έναν τρόπο μπορεί να κανονικοποιούν αυτόν τον ακροδεξιό λόγο που θα πρέπει να είναι απομονωμένος. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Ελπίζω την άλλη φορά να συζητήσουμε για άλλα πράγματα και όχι για την ακροδεξιά, να το έχουμε προχωρήσει λίγο αυτό το κομμάτι στη ζωή μας και στην κοινωνία μας. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Yeah.